Μέρα μεσημέρι συνέχεια. Μαζί μας έχουμε, όπως είπαμε, τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον κύριο Κώστα Χρυστοφίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρίτανη. Καλό μεσημέρι. Χαρά μας που σας έχουμε μαζί μας. Είστε καλά. Είναι δύσκολες οι στιγμές και όσο αφορά στην οικονομία και όσο αφορά στο Κυπριακό. Εκείνο που θέλουμε να ρωτήσουμε εσάς είναι κατά πόσο βλέπετε μέσα σε αυτή την, σε αυτή την εποχή του μνημονίου που ζούμε, εάν υπάρχουν προοπτικές να έχουμε ανάπτυξη, ποιες είναι αυτές και πώς μπορούμε να τις. Να τροχιοδρομήσουμε κάποιο. Οι ώρες είναι δύσκολες και δύσκολες ώρες χρειάζονται μεγάλες και τολμηρές αποφάσεις. Χρειάζονται και πανεπιστημιακούς όμως ακαδημαϊκούς να συμβουλεύουν, έτσι. Υπάρχει πολυτέλεια να μένουν στο πλάι. Εμείς είμαστε δίπλα και όπως καλά γνωρίζετε, τον τελευταίο καιρό έχουν στελεχώσει πάρα πολλά συμβούλια πάρα πολλοί συναδελφοί μου. Και ακριβώς αυτή την περίοδο βλέπουμε και την αξία της ύπαρξης του Πανεπιστημίου Κύπρου, γιατί είναι εντυπωσιακό το τι γίνεται μέσα στα πανεπιστημιακά πλέον δωμάτια. Μιλάτε για τις μελέτες οι οποίες. Πολλές μελέτες. Συμμετέχουμε σε αρκετά συμβούλια, σε οικονομία, στο συνεργατισμό τελευταίως νέοι συνάδελφοι μας, στην Τράπεζα Κύπρου, στην Κεντρική Τράπεζα. Νομίζω είναι κάτι που δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή η συμμετοχή του πανεπιστημιακού αυτήν την περίοδο δεν έχει προηγούμενο. Επίσης, μελέτες που αφορούν την εκπαίδευση, την παιδεία. Άρα λοιπόν, για να πάμε μπροστά, κατά την άποψή μου, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίρνουμε τις δύσκολες αποφάσεις και τις τολμηρές αποφάσεις. Και φοβάμαι να πω ότι παρατηρώ μια κολλησιεργία σε αυτό το επίπεδο. Για παράδειγμα, όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κατάλογο διοριστέων και οριστούμε συνεχώς. Πώς αυτό το πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν έχει τη δύναμη να αλλάξει ένα κατάλογο, ο οποίος όλοι παραδεχόμαστε ότι είναι αναχρονιστικός, πώς αυτό το πολιτικό σύστημα θα μπορέσει να πάρει τις μεγάλες αποφάσεις που αφορούν τα μεγάλα προβλήματα του τόπου? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο τόπος μας έχει προοπτικές. Έχει προοπτικές γιατί έχει και ανθρώπους. Και πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε τα επόμενα χρόνια. Επιτρέψτε μου να σας πω εδώ ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, στους οποίους προφανώς αναφέρεστε, είτε επιλέγουν να μην επιστρέψουν στην Κύπρο, είτε επιλέγουν να φύγουν ξανά στο εξωτερικό, ψάχνοντας μια καλύτερη προοπτική, ένα καλύτερο μέλλον. Διότι ζούμε σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν τους επιτρέπει, κύριε Πομιωρίδη. Αλήθεια, ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν αξιώθηκε ακόμα να καταγράψει το χαλούμι ως κυπριακό προϊόν, μετά από τόσα χρόνια, πόσο μέλλον μπορεί να έχει αυτό το σύστημα και αυτός ο τόπος? Άρα πρέπει επιτέλους να δούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κοιτάξτε. Θα έχουμε τα επόμενα χρόνια 700-800 εκατομμύρια ευρώ στα διαθροτικά ταμεία. Αυτά τα χρήματα αυτή τη φορά πρέπει να επενδυθούν με τον σωστό τρόπο. Και με ελάχιστο κόστος, έτσι, νομίζω, έτσι. 5% και... η δική μας εισφορά πλέον. Όχι πάντα, αλλά κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό και με ελάχιστο κόστος. Πρέπει λοιπόν να πάψουμε να φτιάχνουμε πλαγόστρωτα στα χωριά για να προσευχούμε ψήφους. Δεν είναι αυτός ο ρόλος των διαθροτικών ταμείων. Πρέπει να επενδύσουμε εκεί που θα μας ανοίξουν μεγάλες προοπτικές. Που θα μας ανοίξουν πραγματικές θέσεις εργασίας, όχι απλά θέσεις εργασίας στην περίοδο που θα φτιάχνουμε αυτά τα έργα, αλλά και αργότερα. Πριν λίγο, για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου υπογράψαμε το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο. Το οποίο θα αρχίσει σε μερικές μέρες. Είναι πλέον γεγονός. Θα έχουμε μια τεράστια εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος για το 2014, που άρα αυτά τα χρήματα που θα είχαμε για το ρεύμα θα μπορέσουμε να τα επενδύσουμε κάπου αλλού. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε. Είναι συγχαμετατοτούμενο έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αυτό είναι από τα διαρθρωτικά ταμεία. Είναι, ξέρετε, μας πήρε 4 χρόνια. Μας πήραν 4 χρόνια για να φτιάξουμε ένα έργο 500 κιλοβάτ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αν λοιπόν τα έργα προχωρούμε τέτοιους ρυθμούς, αντιλαμβάνεστε ότι χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Κύριε Πομιωρίδη, αυτός ο τόπος έχει μέλλον. Αλλά για να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας, πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουμε. Είναι η μόνη συνταγή. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στα διαρθρωτικά ταμεία, πού επενδύουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σύγχρονες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πού έχουν επενδύσει, για παράδειγμα, οι χώρες της Βαλτικής τα τελευταία χρήματα που πήραν από τα διαρθρωτικά ταμεία? Να σας πω εγώ. Στα πανεπιστήμια τους. Φτιάξαν υποδομές. Φτιάξαν υποδομές για επιστήμονες. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτές οι υποδομές θα ανοίξουν το μέλλον. Εμείς που τα επενδύουμε σε δρόμους, σε ασφάλτους. Είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο σε κατασκευή ασφάλτων. Πόσους αυτοκινητοδρόμους θα φτιάξουμε? Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε πλέον. Ξέρετε, η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ναι, είναι ένα έργο που. Ένα έργο που γνωρίζει, είναι μια εθνική βιβλιοθήκη. Μιλάμε για 4 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομο. Η Πολυτεχνική Σχολή. Η οποία μπορεί να αποσβεθεί μέσα σε 3 χρόνια από ευρωπαϊκά προγράμματα. Μιλάμε για 5 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομο.
Άρα λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε σε αυτούς τους τομείς, στους νέους τομείς. Ωστόσο, επιτρέψτε μου, αυτοί οι τομείς όντως μπορούν να φέρουν, να αποδώσουν στην οικονομία. Όμως αυτή η απόδοση είναι σε βάθος χρόνου. Αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο ζητά προφανώς η κυβέρνηση, η πολιτεία, αν θέλετε, είναι να υπάρξει μια επένδυση η οποία να αποδώσει σε σύντομο χρόνο. Τώρα είναι που έχουμε ανάγκη να μειώσουμε την ανεργία, να συγκρατήσουμε έστω, αν θέλετε. Ακούστε, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τις επόμενες γενιές και όχι τις επόμενες εκλογές. Ναι, αυτές είναι επενδύσεις που θέλουν χρόνο. Όμως είναι επενδύσεις σταθερές και διαρκείς που θα φέρουν πραγματικά, που θα αλλάξουν το μέλλον του τόπου. Όμως υπάρχουν και επενδύσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν σε πολύ χρονικό διάστημα, να αρχίσουν να αποδίδουν. Mm. Πριν μερικούς μήνες, κύριε Πομιλωρίδη, είχα δημοσιεύσει ένα δικό μου άρθρο γύρω από τη νέα αρχιτεκτονική της Κυπριακής Οικονομίας. Όπου εκεί βασικά εξηγούσα πού πρέπει να πάει αυτός ο τόπος τα επόμενα χρόνια. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή αυτός ο τόπος εισάγει 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πετρέλαιο για το ηλεκτρικό του ρεύμα? Ξέρετε ότι αυτός ο τόπος μπορεί με 2,6 εκατομμύρια ευρώ, 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ να γίνει ανεξάρτητος σε ηλεκτρικό ρεύμα και να σταματήσει ουσιαστικά αυτή η ροή κεφαλαίων προς τα έξω? Δηλαδή με αναλώσιμες πηγές ενέργειας. Προφανώς. Εδώ λοιπόν αυτές είναι οι προοπτικές του τόπου μας. Είναι να δούμε πώς να μετατρέψουμε αυτόν τον τόπο σε μια άλλη χώρα. Και πρέπει να το κάνουμε. Και πρέπει να ξεπεράσουμε κατεστημένα, πρέπει να ξεπεράσουμε διαπλοκή, πρέπει να ξεπεράσουμε την διαφθορά, η οποία αφανίζει ουσιαστικά τους σπόρους, πρέπει να ξεπεράσουμε την αναξιοκρατία, γιατί η αναξιοκρατία στοιχίζει πολύ και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αν δεν τα ξεπεράσουμε όλα αυτά, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε το βήμα προς τα μπρος. Ακούγα προηγουμένως και τον κύριο Παπαδόπουλο, θέλω να σας πω κάτι όσον αφορά το μέλλον του τόπου μας. Αυτός που θα γράψει το μέλλον της ιστορίας σε αυτή την περιοχή του κόσμου είναι αυτή που θα είναι επιστημονικά ισχυρή τα επόμενα χρόνια. Είμαστε κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αντιληφθούμε τι μας δίνει αυτό το πράγμα. Μας δίνει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα. Πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι αυτής της νέας, του νέου κόσμου που γεννιέται, που αναπτύσσεται, που ξεκινάει σήμερα. Γίνεται μια ολόκληρη επανάσταση, μια επανάσταση καινοτομία στην περιοχή μας. Πρέπει να την αντιληφθούμε σωστά, να την αποκωδικοποιήσουμε ορθολογικά και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Η Κύπρος να έχει ξεκινήσει να λειτουργεί πιο ορθολογιστικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πρώτα χρόνια το μόνο πράγμα που μας ενδιέφερε ήταν πώς θα αξιοποιήσουμε την ένταξη προς όφελός μας σε ό,τι αφορά στη λύση του Κυπριακού. Και είχαμε μείνει μόνο εκεί. Κοιτάξτε, νομίζω πρέπει να μεταφράσουμε σωστά την ένταξή μας καταρχήν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε κομμάτι μιας μεγάλης οικογένειας. Μας ενδιαφέρει το σπίτι μας, αλλά μας ενδιαφέρει και όλη η οικογένεια. Πρέπει πρώτα να πείθουμε τους συνομιλητές μας, ενώ τους Ευρωπαίους συνομιλητές μας, ότι μας ενδιαφέρει το κοινό ευρωπαϊκό σπίτι. Όταν ξεκινούμε από εκεί. Αυτούς δεν τους ενδιαφέρει απλώς το δικό μας σπίτι, με βάση τις αποφάσεις που πήρα για την Κύπρο στο Eurogroup. Να σας πω κάτι. Είναι πολύ πιο εύκολο να πείσεις κάποιον ότι ξεκινώντας από το πρώτο σημείο, παρά ξεκινώντας από το δικό σου σημείο. Και νομίζω ότι η Ευρώπη θα βρει το δρόμο της. Ζούμε μια μεγάλη κρίση, μια μεγάλη ευρωπαϊκή κρίση. Θα την ξεπεράσουμε και θα βγούμε πιο ενισχυμένοι από αυτή την κρίση. Και η Κύπρος θα έχει το ρόλο να παίξει σε αυτόν τον κόσμο που γεννιέται. Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή, που δεν αντιλαμβάνεται τον τρόπο σκέψης. Δεν είναι το Υπουργείο Παιδείας. Νομίζω είναι όλο το πολιτικό σύστημα και οι συντεχνίες. Αυτό πρέπει να το δούμε και πρέπει να το πούμε. Έχουμε κι εμείς νέους ανθρώπους. Μπορούμε κι εμείς να έχουμε καινούργιες ιδέες. Μπορούμε κι εμείς να καινοτομήσουμε. Πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, η έρευνα και η καινοτομία είναι ποιήση. Γράφεις όταν μπορείς, όταν σε δημιουργούν το περιβάλλον. Μιλάτε για έρευνα και καινοτομία και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ πόσο ποσοστό είναι στον προϋπολογισμό αυτό που δίνεται για την έρευνα και την καινοτομία. Νομίζω είμαστε το χαμηλότερο στην Ευρώπη. Ναι, είμαστε 0,4%, ακόμα πιο κάτω και από την Ελλάδα. Και πιο κάτω και από τη Βουλγαρία και από τη Ρουμανία. Και μιλάμε για ένα καθάριστο εθνικό προϊόν που είναι από τα μικρότερα της Ευρώπης. Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, και επειδή τα επόμενα λίγα χρόνια θα έχουμε, είμαι σίγουρος, τεράστια εισοδήματα και από το φυσικό αέριο, πρέπει να καταλάβουμε από τώρα ότι αυτά τα εισοδήματα δεν είναι προς κατανάλωση. Αυτά τα εισοδήματα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να χτίσουμε ανθρώπινη υποδομή, για να χτίσουμε πανεπιστήμια, να χτίσουμε ερευνητικά κέντρα, να ανοίξουμε νέους δρόμους για τους νέους ανθρώπους. Γιατί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα της κρίσης, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι μας φεύγουν τα νέα μυαλά.
Μεταναστεύουν νέα παιδιά συνεχώς. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Πρέπει να ανοίξουμε. Ενώ πριν μια δεκαετία είχαμε. Ήταν το ανάποδο. Ήταν το ανάποδο. Κόσμο στην Κύπρο. Είχε ανοίξει το πανεπιστήμιο τότε. Ακριβώς. Υπήρχε προοπτική για άλλες σχολές. Υπήρχε μια κινητικότητα. Το ζούσαμε κι εμείς δηλαδή. Συναντούσες καθηγητή πανεπιστημίου στο περίπτερο. Παλιά δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει αυτή τη στιγμή να βάλουμε ένα φραγμό. Πρέπει να ανοίξουμε θέσεις εργασίας για νέα παιδιά. Πρέπει ουσιαστικά να κρατήσουμε στην Κύπρο τους νέους ερευνητές, να κρατήσουμε αυτή τη νέα γενιά την οποία έχουμε δημιουργήσει σιγά σιγά και πάνω σε αυτή να χτίσουμε. Εγώ είμαι αισιόδοξος για τον τόπο μου. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση, θα βγούμε πιο δυνατοί. Απλούστατα θα πρέπει επιτέλους το πολιτικό σύστημα να αρχίσει να ακούει περισσότερο τους εξειδικευμένους ανθρώπους, αυτούς που έχουν τη γνώση. Είπατε πριν να αλλάξουμε το μοντέλο της κυπριακής οικονομίας, έτσι καλώς αυτό που είχαμε, ό,τι είχαμε τέλος πάντων, πλέον έχει διαλυθεί. Πρέπει να βρούμε ένα νέο μοντέλο. Πώς βλέπετε εσείς αυτό το νέο μοντέλο? Ακούστε, αυτή η λογική που είχαμε μέχρι σήμερα, ότι η ανάπτυξη σημαίνει να πουλούμε σπίτια στους Κινέζους, στους Ρώσους, στους Εγγλέζους και δεν ξέρω σε ποιους άλλους, αυτή η λογική κατάρρευσε τον περασμένο Μάρτιο. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια καινούργια λογική, μια καινούργια ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε ένα καινούργιο brand name για την Κύπρο. Ένα καινούργιο στοιχείο αναφοράς για την Κύπρο. Κατά τη δική μου την άποψη, αυτό το στοιχείο τι είναι? Είναι να χτίσουμε μια πράσινη χώρα. Μια πράσινη εναλλακτική οικονομία. Μπορούμε λοιπόν σιγά σιγά, φτηνό ρεύμα σημαίνει φτηνό νερό. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Θα ξαναφτιάξουμε τις δίμνες μας που χάσαμε. Θα ξαναφτιάξουμε τα υπόγεια ύδατα. Θα μετατρέψουμε το Τρόδο σε ένα χώρο καλλιεργειών, βιοκαλλιεργειών, οργανικών καλλιεργειών. Ξέρετε, κύριε Πομιλωτή, η Γερμανία πέρσι είχε εξαγωγές 16 δισεκατομμύρια ευρώ βιολογικά προϊόντα. Δεν εξάγει μόνο Mercedes και Audi. Όχι. Εξάγει και σύγχρονη γεωργία. Και μέσα από αυτές τις δομές θα ανοίξουμε δρόμους έτσι ώστε να ξαναπιστρέψουν οι κάτοικοι πίσω στην Ήπεθρο. Εδώ είχαμε την ευκαιρία να πάμε σε μια νέα εναλλακτική. Συγγνώμη, από αυτό το κανάλι, μερικές μέρες μετά το Μαρίν, αυτά τα είχα πει. Ότι ακριβώς μας δίνεται μέσα στην δυστυχία μας μια άλλη μεγάλη ευκαιρία. Μια καινούργια αρχή. Βεβαίως. Και δυστυχώς αυτό τότε δεν το κάναμε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ναι, η ενέργεια. Ακούστε κάτι άλλο. Το φυσικό αέριο αλλάζει η γεωπολιτική της περιοχής μας. Και για πρώτη φορά πιστεύω τα συμφέροντα αρχίζουν και συγκλίνουν υπέρ της Κύπρου. Αυτή η γεωπολιτική της περιοχής μας δεν αλλάζει μόνο λόγω του φυσικού αερίου. Αλλάζει και λόγω της ηλιακής ενέργειας. Και να σας εξηγήσω γιατί. Από το Ισραήλ μέχρι την Πορτογαλία υπάρχουν 3 ώρες διαφορά Greenwich. Εννοώ διαφορά ώρας. 3 ώρες. Σε επίπεδο ηλιακής ακτινοβολίας υπάρχουν 5 ώρες διαφορά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Μεσόγειος τα επόμενα χρόνια θα μπορεί να δίνει ηλεκτρικό ρεύμα στην υπόλοιπη Ευρώπη από τον ήλιο 13 ώρες το 24ωρο. Αυτό είναι κάτι εντυπωσιακό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για πρώτη φορά η Βόρεια Ευρώπη θα αρχίσει να ξανακοιτάζει τη Νότια Ευρώπη με ένα διαφορετικό βλέμμα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε προοπτική, πρέπει να χτίσουμε. Μπορούμε να κατεβάσουμε το ηλεκτρικό ρεύμα από τα 28 cents που είναι σήμερα στον καταναλωτή στα 10 cents. Όταν αυτό, κύριε Πομιλωτή, το έλεγα πριν μερικά χρόνια, κάποιοι ουσιαστικά ειρωνεύοντουσαν. Αλλά σήμερα τι συμβαίνει? Όταν βγήκαν προσφορές για να πάρουν ουσιαστικά να φτιάξουν φωτοβολταϊκά πάρκα, βρήκαν προσφορές με 7 cents, 7,2 cents, αντί 29 που σήμερα που αγοράζουμε το ρεύμα. Πρέπει να ξεπεράσουμε τα συνδικαλιστικά κατεστημένα. Σε λίγο τελειώνει αυτός ο περιβόητος αγωγός που θα φέρνει νερό από την Τουρκία. Από την Τουρκία στα Πάνακρα. Οι Τουρκογύπροι θα έχουν νερό στα 5 cents. Τον τόνο. Προσέξτε. Φέρνουν και ηλεκτρικό ρεύμα. Με πολύ χαμηλό κόστος επίσης. Εάν εμείς μείνουμε σε αυτές τις τιμές, θα καταρρεύσουμε. Πραγματικά θα καταρρεύσουμε. Και τελειώνοντας, θέλω να πω επίσης κάτι άλλο. Είναι η εκπαίδευση και η καινοτομία που αλλάζει την γεωπολιτική μιας περιοχής.